Θα ξεκινήσω με το νέο σου τραγούδι, το «Σαν τρελός», το οποίο το έγραψες και το έβγαλες μετά αφού γύρισες από το Survivor. Σωστά. Από την προηγούμενη καραντίνα, Μάρτιο-Απρίλιο, είχαμε μπει στη διαδικασία όλοι σχεδόν οι συναδελφοί να ψάχνουμε περιττωδώς τραγούδια, ώστε θα ανοίξει το πράγμα λίγο γρήγορα και να βγάλουμε τη δουλειά μας προς τα έξω. Το ίδιο και εγώ είχα επισκεφτεί το 90% από τα στούντιο στην Αθήνα να ψάξω τραγούδια που θα με εκφράζουν και θα αρέσουν σε μένα και στους συνεργάτες μου. Ήταν και αυτό το τραγούδι μέσα. Άρα το είχες έτοιμο. Ναι. Γιατί εγώ νόμιζα ότι το γράψατε μετά το Survivor. Ήταν οργανωμένο έγκλημα. Ήρθε λοιπόν και η πρόταση από το Survivor. 3 μήνες, 12 εβδομάδες έκατσα εκεί. Και τώρα πριν 3 εβδομάδες που βγήκα, είχα ήδη έρθει σε συμφωνία με την νέα μου εταιρεία, τη Heaven. Και αποφασίσαμε να το βγάλουμε. Σου εύχομαι να είναι καλοτάξιδο αυτό το τραγούδι και δανείζομαι τον τίτλο. Και ρωτώ, τι τρέλα σε βάρεσε εσένα να πας στο Survivor? Ίσως αν ήμουν μικρότερος, πιο έτοιμος για το Survivor, πας περιπτώσει, γιατί αν είσαι μικρός και αθλείσαι, κάνεις για αυτό το reality, να μην το έκανα, γιατί πάντα στη ζωή μου ήμουνα... Πολύ μετρημένο στρατηγικά δεν τα βήματά σου. Δεν θα πω καλό αλλά δεν μ' αρέσει να καταπονήσω τον εαυτό μου τόσο πολύ. Ήταν ένα βροχερό πρωινό του Νοέμβρη, που χτύπησε το τηλέφωνό μου και στην απέναντι γραμμή ήταν από την παραγωγή του Survivor και μου είπαν ότι αν θέλω να κάνω ένα ραντεβού για να συμμετάσχω στο νέο Survivor που θα ξεκινήσει πριν τις γιορτές. Ναι. Εντάξει, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι είναι μια πλάκα, ότι είναι από στη γραμμή κάποιος φίλος και σε κάποια στιγμή θα μου πει «Έλα ρε, είμαι ο Τάδε, τι κάνεις εγώ». Με ποιο κριτήριο σε έπεισαν λοιπόν? Προς τιμή τους μου είπαν ότι φέτος ήταν η επιλογή μας είναι οι χαρακτήρες. Οι επιλογές μας ήταν άνθρωποι που εκδηλώνονται. Αυθόρμητοι, ναι. Αυθόρμητοι λένε αυτό που σκέφτονται. Και ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολα τα αγωνίσματα όπως άλλες χρονιές. Πόσο πείνασες, ήταν το δυσκολότερο αυτό το κομμάτι, η πείνα? Πάρα πολλές δυσκολίες. Η πείνα ήταν αισθητή το πρώτο διάστημα των 6 ημερών. Mm-hmm. Που νιώθαμε αυτό στο στομάχι, το γουργουριτό. Μετά η πείνα τη νιώθαμε ως αδυναμία. Ναι. Δεν είχαμε κουράγιο ούτε να ανέβουμε μια νηφορίτσα, να δέσουμε τα κορδόνια μας. Να πάμε 100 μέτρα στο δάσος να κάνουμε την ανάγκη μας. Όλα αυτά μας δυσκόλευαν πάρα πολύ. Εσύ, αν δεν κάνω λάθος, είχες πει ότι σκεφτόσουν 2 εβδομάδες το ενδεχόμενο της αποχώρησής σου. Που στο τέλος αποχώρησες. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να σε εισαγωγικά λυγίσεις? Εγώ ήταν να φύγω από την πρώτη εβδομάδα, βασικά. Εγώ όταν είχα πάει με τους δικούς μου οικογένεια και φίλους, έλεγα παιδιά, άμα πάω εγώ 1,5 μήνα εκεί μέχρι τον Ιανουάριο, μέσα Ιανουαρίου, εκεί πέσα, στο χαραβαλέ, κανένα μήνα να αντέξω, να πάω για την εμπειρία και όλα αυτά. Ναι. Τις πρώτες μέρες λοιπόν ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά. Σιγά σιγά ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία με το να χτίσω το καλυβάκι μου, το καμαρίνι μου, ξέρεις που το λέγανε, ναι, έτσι. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Και έμπαινα σε μια διαδικασία να εργασιοθεραπεία που με έκανε να ξεχνιέμαι. Να παίρνεις τα πάνω σου, ναι. Σιγά 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 ήρθε η ανακατάταξη των ομάδων. Mm-hmm. Και πήγαμε τους μπλε και εκεί άρχισα να κάνω παρεάκια. Καλύτερα από την κόκκινη, mm-hmm. και έτσι πήρα ένα boost. Όταν άρχισαν να φεύγουν οι πιο αδύναμοι παίκτες, mm-hmm. Άρχισε και το δικό μου παρεάκι, ο Τζέιμις, η Άννα Μαρία και ο Μπάρτσης, άρχισε το δικό μου παρεάκι να κάποια στιγμή πρέπει να ψηφιστώ κι εγώ για να αποχωρήσω. Φαίνεται λοιπόν στα μάτια τους αυτό, άρχισα να πρέπει να υπάρχει λόγος να ψηφιστώ. Ναι. Όχι μόνο αγωνιστικός. Θα σου λέγει μετά, εντάξει, τόσο καιρό ήταν καλός αγωνιστικά. Ναι. Άρχισα να περνάω καλά με αυτή την παρέα. Άρχισα να περνάω καλύτερα με την παρέα του Σάκη, τη Μαρία Λένα, του Ταβλαδάκη, των νέων παιδιών που είχαν μπει. Και εκεί... εκεί που άρχισα να μην περνάω καλά, λοιπόν, άρχισε και το ψυχολογικό μου να με επηρεάζει περισσότερο. Και άρχισα να σκέφτομαι ότι πρέπει να φύγω. Άρα οι λόγοι που αποχώρησες μέσα σου ήταν ότι δεν αισθάνομαι καλά με τα άτομα που είναι εδώ και σε αυτές τις συνθήκες και προτιμώ να δεν φύγω. Δεν ήταν αυτός ο λόγος, όχι. Αυτός ο λόγος ήταν που μου δίνει τον boost να είμαι καλά αγωνιστικά. Ναι. Ο λόγος για να φύγω ήταν όλα αυτά που είχαν συσσωρευτεί, κούραση σωματική μου και μου λείψε πολύ η οικογένειά μου. 2. Και το 3 ήταν ότι δεν μπορούσα να με βλέπουν οι δικοί μου έξω, φίλοι, οικογένεια, να μην μπορώ να φέρω πόντους. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο νικητής του Survivor φέτος, ποιος νομίζεις? Εσύ με τα κιτρινάκια σου σήμερα, ασορτή με την καρέκλα, κάτσε στην παρέα μας. Είναι η ανατροπή του Survivor. Εγώ κανονίστηκα να μπω. Έχω αποκλειστικό στον τελικό. Στον τελικό του Survivor. Και να είναι και άρρωστος ο άλλος. Τέλεια. Για να τον κερδίσεις πιο εύκολα. Αξιοκρατικότατα πάντα. Έχασα πολλά λεφτά, ρε. Πάνω τι να κάνω. Είχες κατηγορηθεί για κάποιες δηλώσεις που είχες
κάνει στο παρελθόν, περί ομοφιλοφιλίας κτλ. Όμως γνωρίζοντας ο κόσμος μέσα στο παιχνίδι, κατάλαβε ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πιο χαμηλών τόνων, πολύ πιο ήρεμος και που πολλές φορές μπορεί να δυσκολεύεται να εκφράσει το συναίσθημά του και μπορεί να παρεξηγηθεί. Εισέπραξες ότι έδωσες την ταυτότητά σου, το χαρακτήρα σου, αυτός ο άνθρωπος που είσαι. Δεν μπορώ να το πω 100%, γιατί όπως σου είπα, πρόσεχα πάρα πολύ να μην εκθέσω φίλους, να μην εκθέσω συνανθρώπους μου. Γιατί εκεί ήταν άνθρωποι που περνούσαν τα ίδια που τραβούσα και εγώ. Ήμασταν σε ένα τεντωμένο σκηνή. Μπορεί να είχαν ενοχληθεί από κάποια πράγματα και να μην τα έφερνα στην επιφάνεια. Ναι. Θα μπορούσα και εγώ να είμαι στο συμβούλιο και να λέω αυτό που είχε γίνει όλη τη μέρα στην καλύβα. Ήμουν όμως ο χαρακτήρας μου, πράγματα που με ενοχλούσαν, τα έλεγα κατηδίαν και όχι μπροστά στις κάμερες. Άρα τις περισσότερες φορές που είχα έρθει σε αντιπαράθεση με συμπαίκτες, προσπαθούσα να τη λύσω off camera. Θεωρώ ότι ήμουν εαυτός μου.